Κατοχή τέλος. Πριν ακόμα οι Γερμανοί εγκαταλείψουν την Αθήνα, ο Φιλοπίμην Φίνος αποφασίζει να γυρίσει τα πρώτα ελεύθερα επίκαιρα. Δεν παίχτηκαν ποτέ στην Ελλάδα και σήμερα τα βλέπουμε για πρώτη φορά έτσι όπως γυρίστηκαν εκείνο τον καιρό. Το σάλπισμα της Λεριάς από την αιματευωμένη συνοικία όταν η γερμανική πότα πατούσε ακόμα την καρδιά της Αθήνας. Μέρες μας χωρίζουν από τη Λευτεριά, γράφανε τότε οι κεντρικοί δρόμοι. Μα η συνοικία είχε το τιμητικό προβάδισμα. Πόσο σκληρός αγώνας γι' αυτό, πόσες άνισες μάχες στα οδοφράγματα, πόσοι ηρωικοί νεκροί. Οι ελεύθεροι σκλάβοι τους τίμησαν όπως τους άξιζε. Και στα ίδια σταυροδρόμια που εκείνοι ραντίσανε με το ζεστό τους αίμα, νοπά λουλούδια της Αττικής γης τολίσανε τους τάφους των ηρώων που πέσανε για την μεγάλη ιδέα της πατρίδας, της Λευτεριάς και του πολιτισμού. Η αιματοβαμμένη συνοικία είχε τη δύναμη και το κουράγιο να τιμήσει τους νεκρούς της και να γιορτάσει την νίκη της με την ψυχή που αρμόζει στους ελεύθερους σκλάβους, αδιαφορώντας τέλεια αν λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά οι μηχανοκίνητοι βάρβαροι παραμόνευαν για να σκορπίσουν και πάλι το θάνατο και την καταστροφή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το αποφύγανε. Οι Γερμανοί και οι μισθοφόροι τους που δεν μπόρεσαν να συγχωρήσουν ένα τέτοιο θάρρος, ξαναγύρισαν λυσσασμένοι και εκδηλώσανε όλη τους την δεινώδη υπεροχή. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί οι Γερμανοί ξαναχτύπησαν την Κεσαριανή την παραμονή της αναχωρησής τους? Μάλλον η πρωτοβουλία ήταν των Ελλήνων συνεργατών τους, που δεν ήθελαν να πέσει η Αθήνα στα χέρια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, προσθέτοντας και νέα θύματα στις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς που άφηναν πίσω τους οι χιτλερικοί. Ανάμεσα στους απαγχωνισμένους ήταν και ο πατέρας του Φίνου. Οι εικόνες φρίκης με τις οποίες έζησε ο ελληνικός λαός 3,5 χρόνια, μόνο αυτές μπορούν να εξηγήσουν το ξέσπασμα της χαράς που ακολούθησε την απελευθέρωση, το μίσος για τους δοσιλόγους που προσπάθησαν να συντρίψουν την αντίσταση του ελληνικού λαού και που στη συνέχεια έτρεξαν να κρυφτούν μέσα σε αγγλικές στολές. Ο Φίνος έτρεξε να γυρίσει μια ιστορική στιγμή που έκανε το γύρο του κόσμου. Το σύμβολο της δουλείας, ο Άγγελος το Σταυρός, που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγή. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την ντροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί, ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο? Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Να φύγουν οι Ούνοι, έδειξαν την καταγωγή τους. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερης σημασίας που να μην γνώρισε τις επιστημονικές ανατινάξεις τους. Μερικές εικόνες από το αεροδρόμιο Τατοίου. Τίποτε όρθιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστοτέχνες στις καταστροφές. Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή της Γερμανίας τους. Οι τρεις γέφυρες. Εδώ το έγκλημα ήταν τρομερό. Στις εγκαταστάσεις του πομπού, τα εκρηκτικά μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί με τέτοιο σατανικό τρόπο, ώστε να λειτουργήσουν μόλις οι δικοί μας τα επιχειρούσαν να τον θέσουν σε λειτουργία και έτσι να τυναχθούν μαζί με τα μηχανήματα. Ξέχασαν όμως ότι είχαν να κάνουν με Ρωμιούς, που ανακάλυψαν το κόλπο με την πρώτη ματιά και έτσι σώθηκαν και οι Ρωμιοί και τα μηχανήματα. Ο πρώτος ιστός έπεσε. Ο δεύτερος όμως, μολονότι τα καψίλια λειτουργήσανε, η σπίσμα τους εξακολουθεί να παραμένει όρθιος.
Το ηλεκτρικό εργοστάσιο σώθηκε ύστερα από δραματική μάχη από το ηρωικό τμήμα του Ελλάς που ποζάρει στο φακό μας λίγες στιγμές μετά τη μάχη. Τα αυτοκίνητα του περιφήμου λόχου καταστροφών με τη σειρά τους κατεστραμμένα. Γερμανοί τραυματίε. Γερμανοί νεκροί και η αντίθεση δύο πολιτισμών. Έλληνες γιατροί και νοσοκόμοι περιθάλπουν Γερμανούς τραυματίες. Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Ο υπουργός κύριος Ζεύγος. Ο υπουργός κύριος Τσάτσος. Η μεγαλειώδης παρέλαση χαιρετισμού της Λευτεριάς συνεχίζεται. Σύμμαχοι που φτάνουν στο ελληνικό ακρογιάλι πάνω σε ελληνικό πλοιάριο. Το πρώτο βρετανικό άγημα, συνοδευόμενο από Έλληνες συνδέσμους, αποβιβάζεται στην ακτή του Σκαραμαγκά. Η υποδοχή που γίνεται από τον κόσμο είναι οι πιο θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις της ελληνικής καρδιάς. Το άγημα εγκαθιστά ασύρματο. Πρόχειρος επιστισμός. Εν τω μεταξύ, η τακτική αποβίβαση αρχίζει σε ευρύτερη κλίμακα και σε διάφορα σημεία του Σαλονικού με τον γνωστό γοργό ρυθμό του εγγλέζικου ναυτικού. Ανάπαυση μια στιγμή και πάλι ο ρυθμός.
θρυλικός Αβέροφ, η δόξα της ναυτικής Ελλάδας στα ελληνικά νερά. Τα ναυτάκια μας που δράσανε σε όλες τις θάλασσες, περιφέροντας τη γαλανόλευκη σημαία μας από νίκη σε νίκη και από δόξα σε δόξα, ξαναγυρίζουν στην πατρίδα με όλον τον άδολο ενθουσιασμό, γεμάτη ανυπομονησία να αγγίξουν το χώμα μιας ελεύθερης και ενωμένης Ελλάδας.